Βάλτε ουισκάκι στη διαπασόν τη συνονόματη, την Κετούλα, τη Γαρμπή, και δώστε σας παρακαλώ την προσοχή σας πάνω μου. Το κεφάλαιο Κυριάκος είναι μεγάλο. Μη μου βαριέστε όμως, θα έχει suspense. Διήρκησε που λέτε 15 ολόκληρα χρόνια. Καλά διαβάζετε, 15 ολόκληρα χρόνια. Με τον Κυριάκο γνωριζόμασταν από φοιτητές. Ίδια σχολή, ίδια παράταξη, το ένα έφερε το άλλο και καταλήξαμε μαζί. Τον πρώτο καιρό ήταν όλα ήρεμα. Τα βρίσκαμε σχεδόν στα πάντα. Είχαμε ίδιες παρέες, ίδια ενδιαφέροντα και για ένα φεγγάρι δουλεύαμε στο ίδιο γραφείο. Είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά στο τέλος ήταν όλα καλά. Οι φίλες μου όμως με προειδοποιούσαν σε κάθε ευκαιρία πως ο Κυριάκος είναι αμετροεπής και ότι μόλις του κάνουν τα γλυκά μάτια θα με προδώσει. Εγώ επέμενα πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Να, Κετούλα, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Το μόνο που κατάφερα ήταν να αποξενωθώ από τους φίλους μου. Εξαιτίας του Κυριάκου. Πόσο αχάριστος, Θεέ μου. Εγώ άρχισα να του επισημαίνω τα κακώς κείμενα της σχέσης μας και αυτός απλά με αγνοούσε επιδεικτικά. Ο Κυριάκος δεν ήθελε να το παραδεχτεί φανερά, αλλά εγώ έβλεπα περίεργες κινήσεις. Άρχισε να δημιουργεί παρέες με άτομα που ακόμα και ο ίδιος παλιά έβριζε και δεν θα καταδεχόταν ποτέ. Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα πολύ να κρατήσω αυτή τη σχέση, γιατί θεώρησα κακός, πολύ κακός, πως έχει γερά θεμέλια και πως μαζί γράψαμε ιστορία. Έλα όμως που η σχέση αυτή γκρεμίστηκε εν μία νυχτή. Θα αναρωτιέστε πώς, ε? Με ένα SMS. Ναι, παιδιά, με ένα SMS και όχι σε μένα, σε μια φίλη μου. Το SMS αυτό έλεγε χαρακτηριστικά. Πέρασαμε πολύ ωραία μαζί, αλλά δυστυχώς δεν μου κάνεις. Ήρθε η ώρα να σε θέσω εκτός της ζωής μου. Όπως είναι φυσικό, πληγώθηκα, προσβλήθηκα, αλλά ξέρετε τι είπα? I will survive. Και κάπως έτσι, ο φίλος σας ο Κυριάκος έγινε ένας ακόμη καληνυχτάκιας. Thank you, next.